Πρωινό Τετάρτης 30 του Οκτώβρη, μπροστά στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, μαζί με τον κύριο Δήμαρχο Παναγιώτη Κυρίνη βρισκόμαστε. Και ένα νέο απορριμματοφόρο, κύριε Δήμαρχε. Κάντε μας ένα σχόλιο και πείτε μας τι ακριβώς είναι αυτό που ήρθε. Προσπάθεια συνεχίζεται. Είχαμε πει ότι μια σειρά από απορριμματοφόρα θα εξοπλίσουν το στόλο των απορριμματοφόρων του Δήμου. Αυτό είναι το τρίτο κατά σειρά. Βλέπετε ότι είναι σε άριστη κατάσταση και θα βοηθήσει και θα συμβάλλει και αυτό στην επίλυση αυτού που τελευταία συζητάμε στην Αλεξάνδρεια, το πρόβλημα των σκουπιδιών. Θεωρώ πως θα είναι σημαντική η βοήθεια και συνεχίζεται η προσπάθεια. Θα προχωρήσουμε και στην προμήθεια και άλλων απορριμματοφόρων, όσων τελικά χρειάζεται για να ανανεωθεί πλήρως ο στόλος, ούτως ώστε να μην συζητάμε αυτό που κάθε μέρα συζητάμε τώρα τον τελευταίο ίσως εξάμηνο, ότι υπάρχει κάποιο θέμα με τα σκουπίδια. Δικαιολογημένο βέβαια εν μέρη, αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Ακούσαμε, υπόθηκαν τόσα πολλά σχετικά με τα απορριμματοφόρα, ότι ήταν προεκλογικές οι δεσμεύσεις, ότι προεκλογικά το είχατε κάνει σημαία του προεκλογικού σας αγώνα. Τελικά σήμερα αποδεικνύεται κάτι άλλο? Γνωρίζοντας την πραγματικότητα και πιστεύοντας σε αυτά τα οποία εμείς θέλαμε να κάνουμε, πράγματι προεκλογικά το κάναμε σημαία. Το είπαμε, το ξανάπαμε. Μετεκλογικά όμως, αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία είναι ότι αυτό γίνεται πράξη και αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα. Καινούργια λοιπόν απορριμματοφόρα εξοπλίζουν το στόλο μας και θεωρούμε πως θα μειώσουμε στο έπακρο τα προβλήματα της καθαριότητας και της αποκομιδής. Το συγκεκριμένο απορριμματοφόρο θα βγει αμεσά. Το τρίτο κατά σειρά, θα βγει αμέσα. Αύριο βγαίνουν πινακίδες, την επόμενη κυκλοφορεί στους δρόμους. Και άκουσα νωρίτερα που το λέγανε οι άνθρωποι εδώ της εταιρείας ότι θα πλένει και τους κάδους το συγκεκριμένο. Όλα τα απορριμματοφόρα που προμηθευόμαστε τώρα, πέραν της αποκομιδής, έχουν τη δυνατότητα να πλένουν όποτε εμείς το επιλέξουμε και τον κάδο. Αυτό δεν θα γίνεται σε κάθε αποκομιδή, θα γίνεται όμως συχνά, ούτως ώστε να απαλείψουμε τη δυσοσμία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.